Αθλητισμός δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο, δεν είναι μόνο το μπάσκετ και λοιπές δραστηριότητες, είναι και ο μηχανοκίνητος αθλητισμός. Έτσι επιστρέφουν τα σεμινάρια εκπαίδευσης της ΟΜΑΕ σε Κρήτη και Βελβεντό. Δεν θα πω εγώ περισσότερα πράγματα, απλά θα δώσω το λόγο στον εκπαιδευτή, σύμβουλο της Επιτροπής Επιμόρφωσης της ΟΜΑΕ, τον κύριο Δήμο Ριζικάρη, να δώσει σε εσάς τους ενδιαφερόμενους περισσότερες πληροφορίες. Καλημέρα σας από τον 984 και το Ηράκλειο, τι κάνετε? Καλή σας μέρα, είμαστε καλά. Μια ζεστή καλημέρα σε όλη την Κρήτη. Και θέλω να πω ότι αντίθετα με την Super League 2 που είπατε λίγο πριν, δεν υπάρχουν μαύρα σύννεφα στο ελληνικό motorsport. Υπάρχει ένας λαμπρός ήλιος, ο οποίος έχει φέξει, έχει φωτίσει το μονοπάτι που θα ακολουθήσουμε. Και ένα από αυτά τα μονοπάτια είναι η εκπαίδευση των στελεχών. Και αφού βέβαια περάσατε μέσα κι εσείς από πολλές δυσκολίες, οι δυσκολίες οι οποίες λέγονται πανδημία, διακοπή 2 ετών, διότι έτσι έπρεπε τουλάχιστον υγειονομικά κι εσείς να πορευτείτε. Αυτό ήταν αναπόφευκτο, τι είμαστε εμείς να ξεφύγουμε από αυτό. Όμως τα έχουμε αφήσει πίσω αυτά τώρα και βλέπουμε την ανάκαμψη να έρχεται, οι συμμετοχές στους αγώνες συνεχώς αυξάνονται. Βέβαια είναι δύσκολο το να συμμετάσχει κάποιος στους αγώνες αυτοκινήτου σαν αγωνιζόμενος, διότι είναι πολύ ακριβό σπορ, όμως είναι τέτοιο το μεράκι, να το πω έτσι, που το έχουμε εμείς οι Έλληνες, που πάντοτε θα θέλουμε να τρέξουμε. Για να μπορούμε όμως να τρέξουμε, πρέπει να στηθεί ο αγώνας, όπως λέμε. Σωστή. Οποιασδήποτε μορφής αγώνας. Για να στηθεί αυτός χρειάζονται τα στελέχη, οι κριτές. Και χρειάζεται αυτή η οποιασδήποτε μορφής, οποιασδήποτε μορφής αγώνας σημαίνει στις διάφορες κατηγορίες που υπάρχουν. Από το ραλί μέχρι την ανάβαση. Αυτό εννοείται. Ακριβώς αυτό εννοώ. Έτσι. Και αν θέλετε να εμβαθύνουμε και σε αυτό, πέρα από τα ραλί που γνωρίζουμε και τις αναβάσεις, υπάρχουν οι αγώνες ταχύτητας, οι αγώνες drift, οι αγώνες drag racing, οι αγώνες regularity, οι αγώνες στις χωμάτινες πίστες ατομικής χρονομέτρησης, οι ασφάλτινες χρονομέτρησης, οι αγώνες δεξιοτεχνίας που είναι πάρα πολύ δημοφιλείς σε όλη την Ελλάδα, και αγώνες με jeep, cross country, wild terrain, trial κτλ. Όλοι αυτοί οι αγώνες για να γίνουν χρειάζονται στελέχη, και τα στελέχη αυτά υπάρχουν, είναι έμπειρα, έχουν μεγάλη δυναμική, όμως η δουλειά η δική μας σαν επιτροπή είναι όχι μόνο να διαχειριζόμαστε και να επανεκπαιδεύουμε τους υπάρχοντες, αλλά να δημιουργούμε διάδοχη κατάσταση. Διότι πιστεύω ότι κάποιος ο οποίος ασχολείται με κάτι που αγαπάει, η επιτυχία του θα είναι να, όταν φύγει, να μπορεί να συνεχιστεί το έργο του. Όπως λέτε και εσείς στην ΟΜΑΕ, ασφαλέστερους και ορθότερους αγώνες στον ελληνικό μηχανοκίνητο αθλητισμό, ναι. Βεβαίως, αυτό είναι ο σκοπός μας, ο στόχος μας, να μην γίνεται τίποτα μα τίποτα στην τύχη. Γι' αυτό λοιπόν και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το Σαββατοκύριακο που έρχεται, Σάββατο και Κυριακή, σε συνεργασία με τον Αθλητικό Όμιλο Κρήτης και τα έμπειρα στελέχη του, οργανώνουμε το σεμινάριο. Ο Όμιλος δηλαδή το οργανώνει, εμείς απλά θα έρθουμε να δείξουμε στον κόσμο το τι πρέπει να κάνει και πώς πρέπει να γίνει. 13 και 14 Νοεμβρίου λοιπόν, το Σάββατο, στο χώρο της θεατρικής σκηνής Ηρακλείου, θα γίνει η θεωρητική εκπαίδευση με παρουσίαση όλων των μορφών αγώνων και με έρωτα απαντήσεις, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, να λύνουμε άμεσα τις απορίες που δημιουργούνται και να μην αποθηκεύονται και μουχλιάζουν. Και μετά από αυτό θα γίνουν και οι εξετάσεις. Να φανταστώ ότι μέχρι και τελευταία στιγμή κάποιος μπορεί να δηλώσει συμμετοχή. Νομίζω ότι μέχρι και τελευταία στιγμή, εφόσον θέλει να γίνει κριτής στους αγώνες, μπορεί να δηλώσει συμμετοχή. Αυτό θα το κάνει παίρνοντας τηλέφωνο τον ΑΟΚ, δηλαδή τον Αθλητικό Όμιλο Κρήτης, ή στέλνοντας ένα mail στο aokritis@gmail.com. Τι έλεγα πριν, με συγχωρείτε. Γι' αυτό λέγαμε, για το τι θα γίνει και για το πρόγραμμα. Μιλούσατε για τις εξετάσεις, που είναι αρκετά αυστηρές και δύσκολες, θα έλεγα. Και αυτό γίνεται γιατί πραγματικά θέλουμε να βγάλουμε στελέχη
που να γνωρίζουν και που να θέλουν να αφιερωθούν σε αυτό. Δεν είναι κάτι το χαριστικό δηλαδή. Την Κυριακή θα κάνουμε τη συνέχεια του σεμιναρίου σε έναν αθλητικό χώρο, όπου θα γίνει μια προσομοίωση αγώνων. Mm-hmm. Θα απλώσουμε μια ειδική διαδρομή με το σταθμό ελέγχου χρόνου, με την αφετηρία, με τον τερματισμό και το stop, όπου θα επανδρωθεί από τους υποψήφιους κριτές, οι οποίοι θα κάνουν σαν να είναι σε ράλι για να πάρουν την πρώτη κρυάδα. Ο αθλητικός όμιλος Κρήτης θα μας έχει φέρει και αγωνιστικά αυτοκίνητα 1-2 για να γίνει ακόμα πιο ρεαλιστική η προσομοίωση, και μετά θα το κάνουμε σαν να είναι ανάβαση για να δούμε στα διάφορα κάπα, δηλαδή στα κέντρα ελέγχου στις διαδρομές της ανάβασης, πώς αντιδρά ο κάθε κριτής και πίστας και ούτω καθεξής. Και πιστεύω ότι θα ολοκληρώσουμε με μια αρκετά σφαιρική ενημέρωση των υποψηφίων. Το πώς αντιδρά ο κάθε κριτής δεν είναι θέμα του κριτή, είναι θέμα γενικότερα του αγώνα και τις εντολές που παίρνει και από τον αλυτάρχη, έτσι δεν είναι? Και αν κάποιος μπει, φαντάζομαι, μέσα στην σελίδα της ΟΜΑΕ, νομίζω ότι θα βρει και τον κανονισμό. Θα βρει, διαβάζοντας τους κανονισμούς για κάθε αγώνα τι συμβαίνει, ότι θα καταλάβει ότι έχει και ένα συγκεκριμένο έργο. Για να μην παρεξηγηθείτε δηλαδή κι εσείς και νομίζει ο καθένας ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Όχι βέβαια, μα το ότι θέλει δεν γίνεται ποτέ. Ο κριτής όμως, η προσωπική μου θέση είναι ότι ο κριτής είναι εκεί για να κρίνει. Mm-hmm. Και αυτό που κρίνει ενημερώνει τον αλυτάρχη, δηλαδή τον αρχηγό του αγώνα, mm-hmm. ο οποίος τον καθοδηγεί πώς θα αντιδράσει ανάλογα με το θέμα. Αλλά πρέπει να κρίνει ο κριτής. Για να μπορέσει λοιπόν να κρίνει, θα πρέπει να ξέρει τους κανονισμούς των αγώνων στους οποίους συμμετάσχει και να συμβαδίζει με αυτούς. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Είπαμε ότι έχουμε μπροστά μας δύο σεμινάρια. Το ένα εδώ στο Ηράκλειο, το δεύτερο σεμινάριο γίνεται επίσης στο Βελβεντό Κοζάνης, έτσι, 20-21 του Νοέμβρη, την άλλη εβδομάδα, διότι θέλετε όχι μόνο να επικαιροποιηθούν οι γνώσεις των σημερινών ανθρώπων οι οποίοι μετέχουν στους αγώνες, αλλά να βγουν και νέα φιντάνια, νέα στελέχη λίγο παρακάτω και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να μπορεί να στελεχωθεί ένας αγώνας, όπως μας είπατε, κύριε Ριζικάρη. Ένας λοιπόν, από τους σημαντικούς στόχους μας είναι αυτός, ναι. Είπατε ότι μέχρι τελευταία στιγμή μπορεί να δηλωθεί η συμμετοχή. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι αρκετή υποψήφια από την Κρήτη ή ενδιαφερόμενη, να το πω διαφορετικά, οι οποίοι δηλώνουν συμμετοχή. Εγώ κρατάω αυτό που είπατε, aokkritis@gmail.com, για όποιον θέλει να δηλώσει τη συμμετοχή του. Και τι να πω, να σας ευχαριστήσω πολύ. Να κλείσω κι εγώ ευχαριστώντας σας, αλλά και να πω ότι η ανταπόκριση είναι από όλη την Κρήτη. Από όλες τις πόλεις της Κρήτης υπάρχουν υποψήφοι για να γίνουν κριτές, και αυτό μας δίνει μεγάλη χαρά, γιατί όσοι περισσότεροι υποψήφοι είναι βέβαια, τόσοι περισσότεροι οι κριτές που θα βγουν. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα, κύριε Ριζικάρη. Ευχαριστώ να έχετε. Γεια σας. Γεια σας.